Το ποτήρι της αγανάκτησης με φόντο την επιθετική συμπεριφορά του Γερμανού άστεγου ξεχύλισε για τους κατασυμματάρχες του κέντρου, οι οποίοι αντίκριζαν απαράδεκτες καταστάσεις στην πλατεία των Λιονταριών με τον ημίγυμνο άστεγο, ο οποίος είχε επιτεθεί με σιδερένιο κυροπήγιο σε τουρίστρια και με τη στάση του να προβληματίζει σε δεκάδες άλλα περιστατικά. Πέρα από τις φασαρίες, ο άστεγος έριχνε σκουπίδια, φαγητά και μαγειρικά σκεύη στο μνημείο και με την ανησυχία να χτυπά κόκκινο, καθώς κυκλοφορούσε με μαχαίρι. Μετά από μήνυση που υπέβαλε κατά σηματάρχης, καταδικάστηκε σε 8 μήνες χωρίς αναστολή, ενώ ακολούθησε και δεύτερη μήνυση για απειλή, εξύβριση και φθορές, με τον Γερμανό άστεγο να καταδικάζεται σε 18 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, ενώ την ίδια ώρα δρομολογούνται διαδικασίες για την απέλασή του στην πατρίδα του. Το κέντρο έχει ησυχάσει. Δηλαδή, εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ πέρα στο κέντρο έχουμε ησυχάσει. Έχει ηρεμήσει η πόλη. Ήταν ο Φράγκα ένας πονοκέφαλος. Εφόσον έκανε αυτά εδώ πέρα που έκανε, ωραία, θα τα κάνει κι αλλού εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω το καλύτερο θα ήταν αυτό. Μακάρι να είναι έτσι που τα λέτε και να μην το ξαναδούμε εδώ πέρα. Που ήταν μια άθλια κατάσταση. Άθλια ήταν επιθετικός. Επιθετικός, έβριζε τους τουρίστες, έβριζε τους κατασματάρχες. Μόλις του λέγαμε κάτι εμείς, ήταν επιθετικός, φοβόμαστε κιόλας να μην κάνει καμιά ζημιά στα μαγαζιά και πάρει καμιά πέτρα και σπάσει κανένα τζάμι. Ήταν δυστυχώς ένα μελανό σημείο για την πλατεία των Λιονταριών. Τελευταία φορά, τελευταία Κυριακή, την περασμένη, με την παρέμβαση της αστυνομίας, απομακρύνθηκε. Τώρα ευελπιστούμε να μην επανέλθει ξανά, γιατί είναι άσχημη εικόνα, γιατί είμαστε στην καρδιά τουρισμού, στο κέντρο της Κρήτης. Είχε απειλεί συλλεκτικά πολύ κόσμο. Φαντάζομαι και τουρίστες, έτσι. Τουρίστες και Έλληνες. Υπήρχε φόβος κάποιες στιγμές και όταν έπεφτε η δίδρα, το σκοτάδι γινόταν και λίγο πιο επιθετικός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία μέσω της πρεσβείας επικοινώνησε με συγγενικά πρόσωπα του Γερμανού άστεγου, ο οποίος πρόκειται να απελαθεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζεται ως ένα επικίνδυνο και απρόβλεπτο άτομο, το οποίο να σημειωθεί είχε μεταφερθεί αρκετές φορές στην ψυχιατρική κλινική, ενώ είχε αρνηθεί την βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών.